Οδηγηθήκαμε την αστυνομία στην είσοδο της σπηλιάς, η οποία οδηγούσε μέσα από διάφορα τούνελ και δεδαλώδεις διαδρομές στο σημείο που βρισκόταν η αλλοδαπή. Κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες με σεβασμό στη σωρό της κυρίας. Τοποθετήσαμε σε ειδική συσκευασία και σε ειδικό τύπου μπάσκετ φορείο και την βγάλαμε μέσα από τις στοές. Το κομμάτι της διακομιδής και της ανάρσης της σωρού δεν ήταν δύσκολη επιχείρηση. Η όλη όμως επιχείρηση της ανέβρεσης, της αναζήτησης ήταν μεγάλη στη διάρκεια και χρησιμοποιήθηκαν πολλές δυνάμεις. Αρκεί να αναφέρω την Τρίτη Μακρύτης, την Πύψιλον Κισάμου, την Πύψιλον Χανίων, την αστυνομία φυσικά, τα ΤΑΕ, την ΟΠΚΕ, τον Ερυθρό Σταυρό, την ΕΠΟΜΕΑ και άλλες μονάδες. Βεβαίως ήρθαν και από την Αθήνα και μας συνέδραμε και η πρώτη ΜΑΚ με ένα σχοιλί. Η είσοδος που οδηγούσε στα τούνελ ήταν περίπου 100 μέτρα από τον αγροτικό δρόμο. Σε μη εμφανές σημείο. Είχε μπροστά κλαδιά. Μπροστά στην αβεβαιότητα και στο άγνωστο, η υπόθεση εξελίχθηκε δυστυχώς άσχημα. Είναι ένα μεγάλο κενό τόσο για την επιστημονική κοινότητα όσο και για την οικογένεια. Είμαστε δίπλα στην οικογένεια όλες αυτές τις ημέρες. Προσπαθούμε να συμπαρασταθούμε και να στηρίξουμε τα δύο παιδιά και το σύζυγο που δυστυχώς αυτές τις ημέρες δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα. Είμαστε βέβαιοι ότι οι έρευνες οι οποίες έχουν ξεκινήσει εδώ από την τοπική αστυνομία θα δείξουν το ακριβές περιστατικό, τι ακριβώς έχει γίνει και ελπίζουμε ότι θα έχουμε την πλήρη εικόνα τις επόμενες ημέρες. Κύριε Ζορπά, είχατε συνομιλήσει προφανώς με την 60χρονη, την είχατε ζήσει κάποιες από τις ημέρες της παραμονής της στην ΟΑΚ. Είχατε διαπιστώσει κάτι παράξενο στη συμπεριφορά της ενδεχομένως? Με τη συγκεκριμένη κυρία, την κυρία Ήττον, δεν είχαμε ιδιαίτερες σχέσεις. Ο ΟΑΚ διαθέτει κάμερες ασφαλείας. Είχαν δει κάτι περίεργο, κατέγραψε τίποτα μέχρι τη στιγμή που έφυγε και φυσικά που δεν επέστρεψε.